κάμερα για ακόμη μια φορά. Πλέον ο φίλος του καναλιού μας και γνωστός ο φίλος μου ο Άγγελος, τα νέα μου παιδιά. Ήξερες όλα αυτά τα χρόνια για την ποιότητα του νερού και για τη φίλτρανση, έτσι. Ναι. Βέβαια, από εκεί και πέρα, με την παρότρινση των βίντεο που έχουμε παρουσιάσει, αποφάσισες και εσύ να βάλεις φίλτρα νερού στην κεντρική εγκατάσταση σου. Έλα σιγά σιγά προς τα δω. Εδώ είναι μια κλασική ελληνική πραγματικότητα. Μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, πώς το λέει κιόλας, κατάσταση θέσεως υδρομέτρων και υδρευόμενων χώρων. Έτσι λέει εδώ πέρα αυτό το ναι. καταστατικό τι είναι. Εμείς η παροχή μας είναι εδώ πέρα. Μας δίνεται ο χώρος εδώ πέρα να βάλουμε αυτή τη συστοιχεία τριών φίλτρων που θα τα εξηγήσουμε σιγά σιγά. Εδώ υπάρχει μια κλασική περίπτωση. Αυτό φυσικά εγώ θα το έλεγα παράδειγμα προς αποφυγή. Δείξε εδώ πέρα ένα κοντινό, σε παρακαλώ. Το νήμα αυτό ήδη έχει αρκετό καιρό που έχει μπει. Αυτό και εδώ είδες που έχει πιάσει μέσα τέτοια. Ναι. Νιανιά. Αυτό πλέον κάνει κακό και όχι καλό. Δηλαδή τι θέλουμε να πούμε στον κόσμο. Ναι, είμαστε υπέρ των φίλτρων, αλλά είμαστε υπέρ και της σωστής συντήρησης των φίλτρων, γιατί από ένα σημείο και μετά, τι γίνεται, αντί για καλό μας κάνει κακό. Και φυσικά θα ήθελα και τον bypass. Το bypass έχει πολλούς λόγους, δηλαδή δεν μπορώ για κάποιο λόγο να κάνω αντικατάσταση αυτών των φίλτρων. Ναι, θα πάω εκτός, προτιμάω να πάω εκτός φίλτρου, παρά να περνάει το νερό από εδώ μέσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέμε, έτσι. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε καμιά ώρα, μαλώνουμε. Εσύ μου λες θα το πάω έτσι, εγώ λέω θα το πάω αλλιώς. Τελικά θα υπερνικήσω πιο μεγάλος, σε ηλικία φυσικά, έτσι. Ναι, εντάξει, ό,τι θες. Ακόμα, τι άλλο ήθελα να πω. Ποτέ μια εγκατάσταση δεν είναι ίδια με την άλλη, έτσι. Ναι. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες μας, ο χώρος που προσφέρεται. Βέβαια αυτά εδώ τα φίλτρα είπαμε είναι τα αγαπημένα μου ονόματα, δεν λέμε, είμαι λίγο τσατισμένος, στο το λέω συνέχεια. Φαίνεται η μάρκα που γίνεται. Κάποια στιγμή θα πάω και σε αυτούς τους κυρίους, γιατί όπως με παίρνει τηλέφωνο πολλοίς κόσμος μου λέει Στράτο, έχουν ξεπατωθεί να αγοράζουμε τα αγαπημένα σου πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση, έφερες και τα εργαλεία σου, κάνε λίγο πίσω, τι μου είπες γι' αυτό εδώ. Το Μακίτα. Ναι, ναι, για το... Το πρώτο εργαλείο που αγόρασες. Εδώ, εδώ, να δείχνεις κιόλας. Το πρώτο εργαλείο που αγόρασες εσύ. Ναι. Τι σου είπε η μαμά, παιδί μου, να σου πάρω ένα λάπτοπ. Ναι, με το που τελείωσα τη σχολή και λέω εντάξει, με το που ξεκίνησα μάλλον και ναι, λέω ναι. Θα πάρω Μακίτα, άστο. Θα τα δείξουμε, είναι μια καλή ευκαιρία αφού θα δουλέψουμε και πιπυρό. Ναι. Θα βγάλω κι εγώ το δικό μου το μηχάνημα, θέλω να φέρεις κι εσύ το δικό σου και να κάνουμε και ένα ψιλοσυγκριτικό τεστ. Συμφωνείς? Ναι. Να δούμε τα κολλήματά μας, γιατί εσύ σήμερα θα είναι το πρώτο σου μάθημα και μετά έχουμε και στον αδερφό απέναντι να βάλουμε φίλτρα. Στην ουσία, να ξέρεις ότι εσύ θα κάνεις τα κολλήματα. Ναι. Σαν πρώτη φάση, ας πούμε, εγώ είμαι ο μάστορας, πώς κάνετε εσείς τα νέα παιδιά, εσύ είσαι το μυαλό όμως. Ναι. Και όπου μας δίνεται η ευκαιρία και έχεις να προσθέσεις κάτι, επειδή είσαι γνώστης του αντικειμένου, γιατί το σπουδάζεις κιόλας, έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε και διάφορα πράγματα πάνω σε αυτό. Ό,τι μπορείς. Θα είναι μια καλή ευκαιρία, ό,τι μπορείς. Έτσι, πάντα το κουμπάκι. Είπαμε, ένα άλλο μυστικό στο κανάβωμα είναι αυτές οι τριχούλες. Έτσι. Ναι. Πολύ απλά. Παίρνεις λίγο τον αναπτήρα. Ένα άλλο που το κάναμε συζήτηση και μου είπες, εσύ το θεωρείς δεδομένο, μου λες ναι, μάστορα έτσι είναι. Αφού αποφασίσουμε προς τα πού θέλουμε να κοιτάει η βάνα, το χερούλι μάλλον της βάνας, στην προηγουμένη περίπτωση είπες το θες στα δίπλα, ναι. Πρώτα θα βιδώσουμε το μαστό, τον Φ25 επί 3 τέταρτα αρσενικό με τη βάνα. Με τη βάνα. Και μετά θα κάνουμε την κόλληση εδώ πέρα. Mm-hmm. Συμφωνείς? Απόλυτα. Πώς? Απόλυτα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό είναι το επόμενο εργαλείο που θα πάρεις. Να. Βαγγέλη. Βαγγέλης. Βαγγέλης. Εδώ τώρα πιάνω αυτόν τον καβουρά, τον Ντόβιτα,
Οι παλιοί υδραυλικοί το γνωρίζουν, δεν υπάρχει καλύτερος καύρας. Δυστυχώς το εργοστάσιο έχει κλείσει και είναι δυσέβρετη. Εγώ έχω γύρω στους 4 μικρούς και κανένα 2-3 μεγάλους, ήμουν τυχερός. Τι θα γίνει με τα φώτα, θα μάθει κάτω. Και τι κάνω τώρα, ένα άλλο μυστικό, επειδή έχω και την τρέλα, πιάνω μια φορά από εδώ με τον καύρα και βιδώνω από εδώ. Για να μην πιάνετε συνεχώς Για να μην πιάνετε συνεχόμενα το εξάρτημα και γίνει άσχημο. Ωραίο. Συμφωνείς, μια απλή λεπτομέρεια δεν θέλει πολύ σφίξιμο. Όταν ο μάστορας καναβώνει σωστά, γι' αυτό εγώ λέω ότι δεν ξέρουμε ούτε να καναβώνουμε. Εγώ το νιώθω τώρα, ότι γυρνάει. Το νιώθω. Τακ. Τώρα μου λέει τελείωσες εδώ εσύ, δεν χρειάζεται παραπάνω. Βέβαια, το υπερβολικό κανάβωμα μπορεί να σου φέρει και άλλα προβλήματα. Μπορείς να σε κάνει αποκόλληση από μέσα, μπορεί να σε ραγίσει το εξάρτημα, ειδικά όταν δεν είναι καλής ποιότητας. Γιατί όπως έχω πει, την πιπυρό εγώ τη λατρεύω, την έχω δουλέψει, αλλά και εγώ έχω φάει πολλές στεναχώριες. Γι' αυτό τι λέω, όταν έχω να κάνω εξωτερική εγκατάσταση όπως είναι αυτή, δεν το στεναχωριέμαι ιδιαίτερα. Πιάνω ό,τι έχω, δηλαδή εδώ βλέπω ότι αυτό το τάφ που με έφερες τώρα είναι διαφορετικής μάρκας. Δεν με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Όταν όμως θα πάω να κάνω μια εγκατάσταση από την αρχή, θα ενημερώσω εσένα τον πελάτη και θα σου πω, φίλε, κοίταξε να δεις, τα υλικά με αυτή τη σωλήνα βγαίνουν 100 ευρώ, με μια καλύτερη βγαίνουν 150 και με μια πολύ καλή μάρκα βγαίνουν 300 ευρώ. Από εκεί και πέρα αποφασίζεις εσύ το τι θα βάλεις. Εμείς είμαστε τώρα, τι κάνουμε συνήθως, ερχόμαστε και σου δίνουμε μια προσφορά με τα υλικά δικά μας και μετά ό,τι έχω μέσα στην κάσα μου, το τα κουπανάω πάνω. Εχθές με τα λύπης μου είδα στο Facebook ένα παλικάρι υδραυλικός, πήγε σε μια εγκατάσταση ίδρευσης που έγινε πριν 8-10 χρόνια από ό,τι κατάλαβα, έδειξε μια φωτογραφία με μια τούμπα γεμάτο πιπυρό σωλήνα που τα ξύλωσε όλα και έκανε το μες τη σωλήνα μέσα και άμα δεις τι κολλήματα ήταν και ο ίδιος έκανε σχόλιο από κάτω αν αυτός είναι μας, αν ήταν επαγγελματίας, εγώ είμαι αστροναύτης. Η πιπυρό όσο και εύκολη να φαίνεται μπορώ να σου πω ότι είναι πιο δύσκολη και από το τουμπόραμα, πιο δύσκολη και από τα πρεσαριστά. Το έχεις καταλάβει αυτό? Λίγο να σου ξεφύγει. Λίγο να σε ξεφύγει, θα βουλώσεις τη διατομή. Άμα δεν το σκουπίσει, κατευθείαν έφερε το πανάκι εδώ πέρα και μου λέει ήδη κατευθείαν. Ενώ είναι καινούργια, το σκούψει. Πόσο μάλλον, εγώ τι σου είπα. Πήγα στο Κυλκή, άφησα το μηχάνημα μία φορά από την αρσενική τη μήτρα, πήρε σκουπιδάκια και την άλλη μέρα που έδωσα νερά, μου έτρεχε από εκείνο το σημείο. Δηλαδή αυτό είναι τρελό. Όταν όμως κατάλαβα τη φιλοσοφία και το πώς λειτουργεί, πίστεψέ με φίλε μου, δεν με πρόδωσε ποτέ. Ποτέ όμως. Όλα όμως τα εξαρτήματα ρε φίλε, και η πιπυρό η σωλήνα και πρεσαριστά, εγώ ξέρω φίλο από πρεσαριστό μηχάνημα που κόντεψε να το μείνει από μπαταρία, ξέρω εγώ, δεν τον έκατσε καλά και είχε μετά διαρροές. Πάμε. Πάμε. Ήρθε η ώρα να βγάλει τα λεφτά του και αυτό το φανταστικό. Α, Forstner αυτό. Ναι, γι' αυτό σου. Α, δεν είναι. Α, γι' αυτό έκανε και τόσα λεφτά. Όλα τα καβούρια παίζουν το ρόλο τους. Εδώ δεν μπορώ να βάλω το βαγγέλι, μπορεί να με γλιστρήσει. Δεν μπορώ να βάλω αυτό το ψηλό γιατί θα μου το χαρακάζει. Θα βάλω αυτό το καβούρα. Θα το πιάσω μια φορά καλά, εντάξει, και μετά θα βάλω αυτό το φανταστικό εργαλείο σου και θα κάνω, τι ωραίο εργαλείο. Αυτό φίλε, το δικό μου το πήρα το 95, κάπου εκεί, από τον φίλο μου, τον Νίκο το Μουλούδη. Ο Νίκος ο Μουλούδης είχε ήδη θέρμανσης κοντά στο εργοστάσιο του Αγνού, εκεί πέρα Σταυρούπολη κάπου, πώς το λένε, ναι, την περιοχή, λίγο πριν βγεις στο Λαγκαδά. Όλοι, και στα Μαστόρια που δούλευα, όλοι είχαν κάνει πατέντα, είχαν πάρει ένα αλενόβι, είχαν κόψει στα δίπλα. Πάει. Και έρχεσαι τώρα εδώ. Κοίταξε ρε φίλε μια ομορφιά. Κοίταξε. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, έλα λίγο εδώ έτσι.
θέλω να μπεις μέσα στη φιλοσοφία. Γιατί το κάνω αυτό? Πρώτα απ' όλα που δεν το... Κοίταξε, σαν να βγει και από το εργοστάσιο. Fix. Πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει ότι σέβομαι την περιουσία σου, ρε φίλε. Μπορείς να μπεις μέσα στο πνεύμα. Έτσι. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Πιστεύω ότι μπορείς να το καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα, ποιος θα σε πει ότι δεν είναι ωραίο? Άσχετα από το αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει σαν πρώτη φάση, Άγγελε, η προσπάθεια. Και αυτό το λέω στα δικά μου τα νέα παιδιά. Στο φίλο μου τον Κώστα από την Πάτρα, που για τον Κώστα είμαι πολύ υπερήφανος, γιατί όταν τον γνώρισα πριν κάνα δύο χρόνια και με φιλοξένησε για το σπίτι του, είχε ήδη σπουδάσει υδραυλικός, είχε τελειώσει, είχε πάρει τα πτυχία του, αλλά λόγω συγκυριών δεν ακολούθησε αυτό το επάγγελμα και έκανε κάτι τελείως άσχετο. Γνωρίζει εμένα, πήγε, ήθελε να βάλει μια υδραυλική σόμπα, τον ενθάρρυνα, γνωριστήκαμε από κοντά και τώρα το παιδί με στέλνει δουλειές που έχει κάνει, ξεκινάει δειλά-δειλά από το σπίτι του, είναι το παλικάρι αυτό που με έβαλε την τρίωδη τη βάνα που αναφέραμε πριν. Το θέμα είναι η όρεξη και το μεράκι. Έτσι. Και να βρεθεί κάποιος να σε πει, ναι αδερφέ, προχώρα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι καλύτερη από μένα η άλλη. Και άμα είναι καλύτερη, θα είναι ο στόχος μου να πάω ακόμα καλύτερος να γίνω. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εσύ τώρα είσαι τον παρούτι, εγώ εμεί πίθανα να σου δώσω να ξεκινήσεις. Γι' αυτό είπαμε το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε διαζώσεις, όπως λέει ο φίλος μου Γιώργος. Εγώ είμαι πολύ άνθρωπος στις επικοινωνίες, με είδες πόσο μιλάω. Πιο πολύ μιλάω παρά δουλεύω. Το έχεις καταλάβει αυτό? Είμαστε σε καλό δρόμο. Προς το παρόν είσαι ευχαριστημένος. Ναι, ναι, ναι. Που είναι το... Είδες εδώ πέρα τι ωραίο που έγινε. Σούπερ. Έλα εδώ, δείξε. Βλέπεις τις διατομές μέσα, τι καθαρές διατομές. Είδες όμως, με θρησκευτική ευλάβεια όπως σου λέω, το παίρνεις, σκούπισμα, γραμμή. Σκούπισμα, γραμμή, το κάθε κόλλημα θα είναι ξεχωριστό. Έτσι. Πάτα το. Πολύ μου άρεσε. Και εγώ. Μου είπες ότι το αγόρασες και την ανακαίνιση στη Φλόρινα πέρασε όλα από αυτή. Τα έβγαλε τα λεφτά. Όχι, μόνο. Αντικραδασμική βάση. Είναι το μοντέλο που πάει έτσι το μοντέλο, οπότε έχει πιο κομμάτι διαστάσεις, πιο μικρό και μπορείς να το δουλέψεις και πιο καλά. Μας έτυχε μπετό εκεί μέσα. Δείξε λίγο εκεί πέρα. Ωραία. Δεν με έχει αλφαδιές ο μάστορας με το μάτι. Πραγματικά μου άρεσε, ό,τι δίνεις παίρνεις αδερφέ. Έτσι. Και φυσικά κάτι που θέλω να προσέχεις είναι ότι μόλις τελειώνεις με το κομφλέρ φύσιμα. Ναι, το μοντέρτο. Δηλαδή αυτή είναι η συντήρησή του, ειδικά όταν έχεις να κάνεις σπασίματα. Αυτά υποφέρουν πολύ όταν είναι στο... όταν τρυπάς, πώς το λένε, ταβάνι. Ναι. Και έρχονται οι σκόνες και πέφτουν όλα μέσα. Εγώ πολλές φορές έχω ξυγίσει και χαρτόνι μπορεί να βάλω ή ένα άλλο πράγμα. Και καθάρισμα και αρίδες. Ναι. Έρχεται η ώρα να βάλεις τα πώς το λένε? Τις βάσεις. Τις βάσεις. Σημαδεύεις όλες τις βάσεις και τρυπάς σε όλες, γιατί στην πρώτη τελευταία πέσαμε σε σίδερο. Ναι. Υπολογίζομαι ότι μπορεί να ήταν τούβλο. Διαλέξαμε τις βίδες, ροδελίτσες όπως μου είπες. Αν και είναι μπετό, εμείς θα βάλουμε πάλι λευκά, αυτά είναι γυψοσανίδας ή πώς τα λένε, δεν έχουν να πούνε κάτι κακό κι αυτά. Και φυσικά, τι ήθελα να πω, έχω λίγο θέμα με τα στηρίγματα, δηλαδή, ειδικά ο φίλος μου ο Γιάννης από την Αθήνα μου τη λέει συνέχεια, οπότε εσύ θα με πιέζεις να βάλουμε περισσότερα στηρίγματα, θέλω σε αυτό να βάλουμε παραπάνω στηρίγματα για να μην μας τη λένε, κατάλαβα. Το πιάσω το οικονομό. Συνεχίζουμε. Πίσω από την κάμερα είπαμε ότι είναι ο φίλος μου και συνεργάτης πλέον, έχει κουμπώσει αυτό, έτσι, έχει κλειδώσει. Μόλις με το καλό τελειώσεις, έχουμε να κάνουμε και να πούμε πολλά και πάνω στο αντικείμενό μου και προηγουμένως τι είπαμε, τώρα πηδάμε από το ένα στο άλλο, παρένθεση όπως λέω πάντα, την Κυριακή που έκανα το live ανέφερα τα συμπυκνώματα από τους Λέβητες συμπύκνωσης. Και μου έκαναν σχόλιο κάποιοι φίλοι που λένε ότι έχουμε Λέβητα συμπύκνωσης και ο μηχανικός μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Αυτό με έκανε τρομερή εντύπωση,
Δηλαδή δεν, από τον Μπαρμπαγιάννη, τον Μπαρμπαστράτο περίμενα να πει κάτι τέτοιο, αλλά από σπουδαγμένο άνθρωπο, μηχανολόγο, μηχανικό να ισχυριστεί ότι τα υγρά, τα συμπυκνώματα, απολεύοντας συμπύκνωσης είναι νεράκι του Θεού, αυτό δεν το συγχωρώ. Βέβαια θα το αναλύσουμε και αυτό το θέμα, έτσι, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Εδώ κάνουμε μία ομορφιά οι δυο μας. Θα ήθελα ειλικρινά, τώρα που βλέπεις και πώς δουλεύω και σε εξηγώ βήμα-βήμα γιατί θέλω αύριο μεθαύριο, όχι να το κάνεις μόνος σου, αλλά τουλάχιστον να γνωρίζεις πώς γίνεται, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάποια βίντεο τα οποία να εξηγώ τη φιλοσοφία. Πώς σου είπα, ξεκινήσαμε εδώ, βιδώσαμε αυτό εδώ, κολλήσαμε, βιδώσαμε πρώτα το μαστό στη βάνα, μετά το ταφ, μετά αυτό το πάνω μέρος και μετά αυτό εδώ το κάτω. Και τι σου είπα, ότι εγώ θέλω να προχωράει η δουλειά και η ίδια η δουλειά να μου δείχνει το τι θα κάνω. Έτσι. Ωραίος εδώ. Και όπως σου είπα, μπορεί στην πορεία κάτι να μην μ' αρέσει και να το βγάλω. Βέβαια το μυστικό ποιο είναι, Άγγελε, ο μάστορας, όταν θα πιάσεις να κάνεις κάτι όπως εσύ κάνεις διάφορες δουλειές με το ξύλο που ασχολείσαι, πρώτα πρέπει τη δουλειά αυτή να την κάνεις στο μυαλό σου, να το έχεις μια εικόνα και μετά για μένα όλα είναι εύκολα. Έτσι. Βέβαια με τη βάνα, με τα τρελά ρακόρ, όπως είπες και εσύ, δεν έχεις δει ποτέ να κάνει. Εγώ φίλε, όλα μου τα χρόνια ποτέ δεν έχω κάνει κάτι fix. Ποτέ. Τρελαίνομαι, νευριάζω. Εκτός αν είναι τίποτα κανένα ρακόρ του μποράματος τα παλιά τα χρόνια, που τώρα σιγά σιγά με τον καιρό κατάλαβα ότι και αυτό είναι λάθος. Ναι. Δηλαδή το ρακόρ του μποράματος, άστο να βρίσκεται εκεί πέρα και εσύ κάνε τη δουλειά σου εκεί που πρέπει. Έτσι, κοίταξε τώρα τι ωραία πράγματα κάνουμε εδώ. Βέβαια θα μιλήσουμε μετά, θέλω, και για κοστολόγια, ναι. Εντάξει Άγγελε, ναι. Γιατί μου είπες Μπαρμπαστράτο, όλα όσα έχω πάρει τα έχω γράψει όλα αναλυτικά με χαρτί και με μολύβι, έτσι. Οπότε σίγουρα θέλω να μιλήσουμε στον κόσμο για κοστολόγια, γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει, αλλά εγώ επειδή τα ψωνίζω, πάω δηλαδή σε ένα μαγαζί και κάνω για 500 ευρώ, ναι. Αγορές, ξέρω τις τιμές το περίπου. Εσύ όμως μου λες ότι μπορώ να σου πω μέχρι και τις βίδες και τις ροζέτες που βάλαμε εδώ, τις ροδέλες και τα όπα, μπορώ να σου πω ακριβώς τι κοστολόγιο έχουμε, γιατί αυτό θα είναι και το επάγγελμά σου. Έτσι. Είπαμε ότι χοντρά υπολογίσαμε γύρω στα 150 ευρώ, συν κάτι που θα βάλουμε θα αγγίξει τα 200 ευρώ σε υλικά. Έτσι. 200 ευρώ σε υλικά και μου είπες ότι έχεις κάνει χοντρά και ένα κοστολόγιο περίπου στα 20 με 30 ευρώ το χρόνο ότι θα κοστίσουν τα ανταλλακτικά και αυτά. Συνεχίζουμε, σ' αρέσει μέχρι εδώ. Ναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτή η επικοινωνία τώρα που έχω εγώ σαν, ας το πούμε, μάστορας με σένα τον πελάτη, Παύλα, φίλο, να φτάσουμε να κάνουμε ένα ωραίο πράγμα μαζί. Δεν είναι ωραίο... όταν ξεκινάς να κάνεις ένα σπίτι, να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ του μάστορα και του πελάτη. Απαραίτητο είναι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Ο μάστορας οφείλει να ακούει τον πελάτη, ρε φίλε. Στο κάτω-κάτω, πρόσεξε, ποια είναι η γνώμη μου και το έχω πει. Από τη στιγμή που θα έρθω και θα κλείσουμε τιμή, πλέον εγώ είμαι υπάλληλός σου. Ναι. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Έτσι. Από τη στιγμή που με πληρώνεις, αυτή τη στιγμή με πληρώνεις, εντός εισαγωγικών, είμαι υπάλληλός σου, τελείωσε. Εγώ σαν μάστορας θα σου πω, τι είχαμε πει, εσύ μου είχες πει προηγουμένως ότι είχες κάνει ένα σχέδιο στο μυαλό σου και μου είπες από εδώ θα πάει έτσι για να γλιτώσουμε αυτό και τελικά σου είπα ότι εγώ θα το ήθελα πιο όμορφα μου κάθεται, γιατί είναι και θέμα αισθητικής, ρε φίλε. Εγώ θέλω πολύ να έρθει ο κύριος που μετράει εδώ τα υδρόμετρα και να δει και να πει μπράβο του, ρε, ποιος μάστορας το κάνει, άσχετα αν με ξέρει ή δεν με ξέρει. Ο μάστορας δεν πρέπει να είναι, ρε φίλε, υπερήφανος για αυτό που κάνει. Πες μου εσύ. Εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το έκανα. Βέβαια θα μου πεις είναι ερασιτέχνης. Αλλά εδώ μετά μπορούμε να αναλύσουμε τα λάθη που έχουν γίνει και ειδικά οι διατομές. Εμείς τώρα τι σου είπα. Θα χάσουμε μισό μπαρ από τα φίλτρα. Θα το κερδίσουμε όμως από αυτές εδώ τις διατομές. Θα το κερδίσουμε.
Έτσι. Εδώ κάτω να έχεις ένα μπαρόμετρο. Να. Πόσο καιρό έχεις που το βάλες? Κάνα μήνα, δύο μήνες. Κάνα μήνα. Και έχεις κάνει και με μετρήσεις. Έχεις πάρει χαρτί στη ΛΟΕ, έχεις γράψει ημερομηνίες και ώρα και έχεις κάνει μετρήσεις. Να. Είσαι άνθρωπος. Τι να πω, είσαι το. Αυτά. Καλό σχόλιο σήμερα. Καλό, καλό. Σου άρεσε? Το καλύτερο. Του μπόραμα. Μη σε ξεγελάει η εξωτερική διατομή, έτσι. Φι 16. Αυτή είναι η διατομή περίπου. Θέλουμε μεγάλη διατομή στην κεντρική παροχή και μικρή πίεση. Συμφωνείς? Ναι. Σαν μηχανολόγος, μηχανικός θέλω να μου μιλάς τώρα. Ναι. Μη γελάς πίσω από την κάμερα, θα σας πετάξω το εξάρτημα. Έτσι. Σας τα μαθαίνουν αυτά στη σχολή, ρε. Όχι. Άμα λόγω ποια σχολή, μπρε. Τώρα θέλω να κάνω κάτσε λίγο. Μισό. Μια σουβή με την αγαπημένη μου. Πιπιρό. Έτσι. Η Φι 20 πιπιρό, αυτή είναι η διατομή της, η οποία δεν αλλοιώνεται με το κόλλημα. Συμφωνείς? Ναι, απόλυτα. Πάει αυτό. Βάλαμε τα φίλτρα, αλλά η κατάσταση του τουμποράματος μέχρι πάνω στο διαμέρισμα είναι αυτή. Φαίνεται? Ναι. Λάσπη, βρωμιά, έτσι. Κανονικά, θα ήθελα να κάνουμε και έναν εσωτερικό καθαρισμό της εγκατάστασης της ίδρευσης. Ναι. Όπως έχω κάνει στην αδερφή μου. Και εγώ το έχω κάνει 2-3 φορές. Έχει τύχει να ξεβουλώσω σωλήνα ίδρευσης που έχει βουλώσει από άλατα πριν πολλά χρόνια με εκείνο το μηχάνημα. Αυτά που έχουν να προτείνουμε στον κόσμο είναι πολλά. Φυσικά όλα έχουν τα κοστολόγια τους. Έτσι. Πρέπει όμως επιτέλους να καταλάβουμε ότι και τα λεφτά που δίνουμε για τα εμφιαλωμένα και όλα αυτά ή όταν κάνουμε μπάνιο, τα έχουμε συζητήσει εκτός κάμερας, με έχεις μιλήσει σαν επιστήμονας πλέον και όχι σαν απλώς. Μη γελάς όταν λέω επιστήμονες. Αφού είσαι ρε, είσαι το καμία κουβέντα. Όχι εντάξει, εντάξει. Έχεις απέναντι σου που τώρα τον Μπαρμπαστράτο, τον Αγράμματο, τον Άσχετο, τον άνθρωπο και σας πουλάμε και μούρι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Όχι, θέλω να τα πεις όλα. Τι να πούμε. Έτσι. Άστα να πάω, ναι. Ναι, μεν έχω μια ιστορία, πώς να το πω, επαγγελματική, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο αγράμματος ο άνθρωπος είναι από πίσω. Η τεχνολογία πλέον έχει προχωρήσει. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ναι, η διαχείριση του νερού δεν είναι σημαντική? Ναι. Τι μου είπες ότι σπουδάζεις? Ότι το οποίο τι μπορεί να βγάλει, να κάνεις μελέτη για ολόκληρα κτίρια, χωριά, σπίτια, τα πάντα. Πώς θα γίνεται η ίδρυψη σε μια φορά. Έτσι. Τι να κάτσουμε τώρα, εγώ εκείνο που λέω ότι θέλουμε να παντρέψουμε το μηχανολόγο μηχανικό που έφαγε τα νιάτα του στα σχολεία με έναν μάστορα ο οποίος έχει την εμπειρία, αλλά θα πάει βάσει της μελέτης της δικής σου. Έτσι, έτσι δεν είναι ρε εσύ? Ναι, έχουμε δεδομένα. Βέβαια. Παλιά στο σπίτι το δικό μου, όταν η μάνα μου η καημένη που είχε μια βρύση στο σπίτι στα 50 μέτρα πηγαίναμε κουβαλούσαμε από εκεί νερό και όταν τραβήξαμε είχε μια βρύση και έκανε εκεί τις δουλειές της, είπε, ω, τι χαρά, και δεν θα ξεχάσω τα δικά μου τα χρόνια, το 81-82, όταν πηγαίναμε σε χωριά και κάνανε τουαλέτες έξω από το σπίτι, μαζευόταν όλο το χωριό να δει την τουαλέτα. Έτσι. Πλέον όμως τα σπίτια έχουν αλλάξει. Γίνανε έξυπνα σπίτια, πλέον ο κόσμος ζητάει ζεστό νερό, όποτε θέλει, όταν το θέλει, φρέσκο ζεστό νερό, ποιότητα του νερού. Τώρα η ποιότητα του νερού, σίγουρα όταν έρχεται, ήρθε προηγουμένως ο γείτονας και λέει, Στράτο, αυτά τα φίλτρα, δεν έχω μήνα που τα άλλαξα, δείξε τα εδώ τα φίλτρα, δείξε, πάρε πλάνα εδώ πέρα. Είδα βέβαια τεράστια διαφορά, αλλά αυτά το φίλτρο μου λέει εδώ πέρα που βλέπεις, δεν είναι ούτε μηνών. Αν δεν βάλεις αυτά τα φίλτρα, αυτό το πράγμα έρχεται πάνω σου και μετά εσύ τι νομίζω, ότι κάνεις μπάνιο? Πες μου ρε φίλε, πλένεις τα δόντια σου, πλένεις το πρόσωπό σου,
κάνεις μπάνιο, βάζει η γυναίκα σου που βάζουν όλες οι γυναίκες, μου λένε πλυντήριο και δεν αφρίζει το απορρυπαντικό πλυντήριο. Όλο αυτό έρχεται από την ποιότητα του νερού. Ναι, ο κύριος που έρχεται εδώ πέρα και το χρυσοπληρώνουμε το νερό, αυτή την ποιότητα μπορεί να με δώσει. Για τώρα εσύ δεν πρέπει να κάνεις κάτι, δεν πρέπει να κάνεις μια επένδυση να προστατεύσεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα, την περιουσία σου. Έτσι δεν είναι, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία έτσι πρέπει να πρέπει και εσείς οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί, πρέπει πλέον οι μελέτες που θα κάνετε χώρου, να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, να μας δίνουν χώρο τον υδραυλικό να κάνει μια τέτοια εγκατάσταση. Δεν μπορεί τώρα σε ένα σπίτι, σε μια οικοδομή, να σου το θέσω αλλιώς, που έχει τόσα τετραγωνικά επιφάνεια να με κάνεις αυτό το κλουβί για την υδροδότηση. Εδώ πέρα πρέπει να είναι ένα μεγάλο δωμάτιο να επιτρέπει, ναι, να μπουν αυτά σε όλα τα διαμερίσματα. Έτσι. Έτσι είναι. Δεν υπολογίζεται τίποτα. Εγώ τα παλιά τα χρόνια, όταν κάναμε οικοδομές, ναι, ήταν ο κανονισμός και έλεγε ότι η απόσταση μεταξύ υδρομέτρου τα 25 εκατοστά και από εδώ μέχρι εδώ γύρω στα 50 με 60 εκατοστά η απόσταση. Και τότε εμείς δουλεύαμε στη υδροσωλήνα, όχι από τον πόραμα όπως εδώ. Και δεν θα ξεχάσω, ερχόταν η ίδρυυση και μέχρι αλφάντι, γιατί εμείς τι κάναμε. Τραβούσαμε εδώ την παροχή γωνία εν δεύτερο, ετοιμάζαμε τη στήρη και ερχόταν αυτοί βάζαν τα υδρόμετρα και ερχόταν με το μέτρο, μετρούσαν ελάχιστη απόσταση 50 εκατοστά, μετρούσαν ελάχιστη απόσταση 25 εκατοστά και βάζαν μέχρι και αλφάδι. Ούτως ώστε όταν θα έρθει η ΑΘ, πώς το λένε αυτό, να έρθουν πάπα που να τα βιδώσουν. Πλέον όμως, κατάλαβε ο κόσμος ότι εδώ πρέπει να βάλω ακόμα και έναν ιωτή πίεσης. Πρέπει να βάλω φίλτρο κεντρικής παροχής. Επιβάλλεται να βάλω βαλβίδα αντιπιστροφής σε κλαπέ. Ναι, επιβάλλεται αδερφέ. Επιβάλλεται. Μα δεν το λέω εγώ πλέον. Νομίζω το λέει και ο κανονισμός, ρε φίλε. Έτσι. Τι είναι. Άσχετος. Κατάλαβες τι που θέλω να καταλήξω. Ότι πλέον και εσείς, όταν θα βγεις αύριο μεθαύριο στην αγορά, πρέπει να πείσεις αυτό που κάνει την οικοδομή, ότι αυτό εδώ το κλουβί, αυτό είναι τι, ούτε σκοπιά για το στρατό. Πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες όλες. Ναι, όλες τις οικοδομίες. Δηλαδή, άμα αποφασίσουν κανένα δύο-τρεις ακόμα σαν και σένα, δηλαδή να δουν αυτό που κάναμε και να πούνε, α, θέλω κι εγώ, εσύ λίγο δεν θα χωρέσουμε εδώ μέσα. Θα βγούμε απ' έξω. Βέβαια. Κρίμα δεν είναι. Πάλι καλά το συμφώνω δαπέδου. Μέσα στα υδρόμετρα επιβάλλεται με πολύ καλή κλίση. Και πλακάκι εδώ κάτω και πλακάκι γύρω-γύρω. Και αυτό το του μπόραμα τώρα εσύ τι πιστεύεις, ότι άμα πεις να το αλλάξεις μέχρι τον όροφο που είσαι εσύ ότι αλλάζει του μπόραμα, αυτή την ιδιότητα λέει ότι σου δίνει στη θεωρία, ότι αν χρειαστεί μετά από χρόνια είδες ότι το πιάσαμε το του μπόραμα εδώ πέρα και αυτό έχει γίνει κούτσουρο πλέον ρε φίλε, έχει γύρανση. Το πλεονέκτημα που σου δίνει το του μπόραμα είναι ότι θεωρητικά μετά από χρόνια μπορείς να το κάνεις αντικατάσταση. Και στην προηγουμένη περίπτωση εσύ τι πιστεύεις, ότι μπορεί να γίνει αντικατάσταση. Και φυσικά εδώ θα ήθελα πολύ να είναι τουλάχιστον στην κεντρική παροχή ΦΥ 22. Έτσι είναι. Δηλαδή ανοίγεις τώρα τη βρύση στο σπίτι σου και δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο. Η αδερφή μου με το που την έβαλα το πιεστικό μου λέει επί 13 ολόκληρα χρόνια τι ταλαιπωρία τραβήκαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε μπάνιο. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα ενημερώσουμε στον κόσμο. Κλείνει αυτό. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για την εμπειρία που είχες με την πιπηρώτη σωλήνα. Μην ξαναπάρετε μάπα σωλήνα. Ναι, μίλα. Αυτό είναι τι. Το μηχάνημα αυτό που λέω κανονικά θέλει. Εσύ πήρες με 60 ευρώ και δώρο και το τουμποψάλιδο. Ναι. Ένα καλό τουμποψάλιδο όπως εξήγησα μπορεί να έχει από 40 μέχρι 60 ευρώ μόνο το τουμποψάλιδο. Μην ξαναπάρετε μάπα σωλήνα. Τα είδες, τα αρχίσαμε να κολλάμε. Κάποια εξαρτήματα δουλέψαν τουλάχιστον 2-3 διαφορετικές μάρκες, να μην αρχίσουν να λέμε μάρκες. Μερικές ήταν no name και όταν τα βάζες μέσα κολούσανε και στη μήτρα, άρχισαν να βγάζουν καπνούς. Οι κολλήσεις μας εδώ πέρα, να τα δείξουμε, το TAF είναι άλλη μάρκα, αυτό είναι άλλη μάρκα, αυτό είναι άλλη μάρκα, οι γωνίες, οι ημιγωνίες είναι άλλη μάρκα. Κοίταξε πόσο χάλια. Κολλήματα είναι χάλια, απαράδεκτα, αλλά επίτηδες θέλω να άρχισε εδώ και να τα βλέπεις και να λες τι βλακία έκανα. Θέλουμε ένα σχετικά καλό μηχάνημα. Μου είπες ότι στην πρώτη ευκαιρία θα πάω να αγοράσεις και μία μήτρα ΦΥ20 και μία ΦΥ25 καλής ποιότητας, ξεκινάνε από τα 15-20 ευρώ αυτές.
Και από εκεί και πέρα θα διαλέγεις ίδια μάρκα και αν είναι δυνατόν. Και τα εξαρτήματα. Και τα όχι αν είναι δυνατόν, εξαρτήματα. Να, ναι. Interplast, γιατί κάνουμε συζήτηση off camera. Ναι, θεωρώ ότι είναι μια πάρα 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 πολύ καλή μάρκα. Φυσικά υπάρχουν και καλύτερες, φυσικά υπάρχουν και χειρότερες. Δεν θα πάμε στη χειρότερη. Και στο τέλος, άμα τα βάλεις κάτω και με χαρτί και με μολύβι που τα βάζεις εσύ, θα δεις ότι η διαφορά στο κοστολόγιο για μένα είναι γελία. Έτσι. Σε ένα καινούριο σπίτι θέλουμε να είναι φρέσκο το υλικό και ο μάστορας, αδερφέ, να μην βιάζεται. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό? Το μολυβάκι, το α και το ω. Το α και το ω. Το μολυβάκι. Το μολυβάκι, παιδιά, είναι το α και το ω. Τη σωλήνα την πιπηρώ, την δουλεύω πολλά χρόνια. Ναι, υπάρχει και αυτό εδώ, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό, πρεσαριστά, σου μου του. Αλλά εγώ πιστεύω, θεωρώ, ότι αυτό εδώ είναι η πιο τίμια κατασκευή. Χαμηλό κοστολόγιο. Μεγάλη διατομή. Μεγάλη διατομή και πολύ καλή συμπεριφορά. Εγώ τουλάχιστον σε όσα σπίτια έχω κάνει από το 93, 94, 95, στο δικό μου στο σπίτι, στις αδερφές μου, σε συγγενείς, σε φίλους, ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν με παρουσιάσανε κάποιο πρόβλημα. Αλλά καθαρό μυαλό. Έτσι. Και όχι βιασύνες. Κολλάς, Ναι. Σου άρεσε το σχόλιο, πάρε τώρα ένα κοντινό πλάνο. Έτσι χόρτασε εδώ, να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Εδώ βάλαμε μία, πώς το είπαμε, κλαπέ, πώς το λέμε. Ναι, κλαπέ, ναι. Βάλαμε μία ίντζα γιατί δεν είχαμε τριών τετάρτων και θεωρώ ότι καλύτερα που κάναμε έτσι. Βάλαμε συστολή, εδώ πέρα με έβαλες μία ωραία βάνα με τρελό ρακόρ, διαφορετικό, ήρθε κούμπο σε κατευθείαν 3/4 στο υδρόμετρο, αυτές συνήθως τις βάζεις, θα τις συναντήσεις στους επίτυχους αερίου, ναι, έτσι. Ναι. Συνεχίζεις από εδώ, κλαπέ, πολύ ωραίο, προσέχουμε πάντα το βελάκι, 3/4 προχωρήσαμε, βάνα με τρελό ρακόρ, ωραία, πάει μπας, εδώ θα μου κουμπώσεις ένα ωραίο μπαρόμετρο με παροχή από πίσω, ναι. Συνεχίζουμε, αυτή τη στιγμή το σπίτι έχει νερό. Ναι. Εδώ βάλαμε δύο ριχάλκινα εξαρτήματα, τα προσέξαμε στο κανάβωμά του όμορφα όπως δείχνω, τα βιδώσαμε με το χέρι. Να. Εδώ βιδώσαμε με τρελά ρακόρ, ούτως ώστε αν γίνει κάτι κλείνεις, αν θες τα βγάζεις τελείως, τα κάνεις αντικατάσταση, τα καθαρίζεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ είναι μπετό, όμορφα, εδώ πέρα πάνω μας πει κάποιος είναι ότι πέσαμε σε σίδερο, καθώς επίσης πέσαμε και σε σίδερο εκεί κάτω. Βέβαια, εγώ δεν θα βάζα στηρίγματα, δεν μπορώ να χαλάσω εγώ το όνομά μου που έχω κάνει. Και τώρα θα δείξουμε στον κόσμο πώς θα κάνουμε και τοποθέτηση τα φίλτρα κεντρικής παροχής. Έτσι, αδερφέ. Mm-hmm. Μεγάλες διατομές. Θέλω να πιστεύω το μισό μπαρ που θα χάσουμε εδώ από τα φίλτρα, θα το κερδίσουμε από εκεί. Και πού είναι αυτά, μισό λεπτό. Εδώ ήταν αυτό που ξυλώσαμε, να το δείξουμε και αυτό. Η κατάσταση είναι έτσι. Τραγική. Τραγική. Και αυτή η βάνα δεν φαίνεται καλά μέσα. Κοίταξε εδώ τώρα η κατάσταση. Συμφωνείς? Και στεναχωριέμαι πολύ όταν βάζεις π.χ. φίλτρα και μετά τα φίλτρα βάζεις. Για μένα το γαλβανιζέ έχει τελειώσει, αδερφέ. Συμφωνείς? Ναι. Πλέον από τη στιγμή που έχουν βγει οριχάλκινα και τα λοιπά, για μένα έχει τελειώσει. Κοίταξε εδώ. Μικραίνουν οι διατομές, αρχίζει οξύδος από μέσα, έχω βγάλει άπειρες φορές εξαρτήματα και μέσα ήταν το μαύρο του στο χάλι. Φυσικά και αυτή η βάνα πλέον έχει καταργηθεί. Βέβαια αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να την ξεβιδώσεις, να την επισκευάσεις. Τέλος πάντων, η τεχνολογία προχωράει, ρε φίλε. Νομίζω ότι κάναμε μια ομορφιά. Συμφωνείς? Σου άρεσε? Τέλειο. Μπράβο. Έτσι. Αυτά.